Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κρούσματα. Έχουμε 24 μέρες να δούμε κρούσμα κανονικό με συμπτώματα κτλ. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι κάποιες περιπτώσεις ασυμπτωματικής νόσου μπορεί να... Εγώ πιστεύω δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και ότι το νησί είναι ελεύθερο, free. Για πόσο δεν ξέρουμε, γιατί μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο τώρα. Ωστόσο, θέλω να γυρίσουμε ανάποδα την απάντηση. Αυτά τα οποία κάναμε εδώ πέρα και τα οποία ήταν όλα μαζί, τίποτα δεν ήταν περισσότερο και τίποτα δεν ήταν λιγότερο, και το κλείσιμο του αεροπλάνου και το κλείσιμο των πλοίων και η προετοιμασία των νοσοκομείων και η αλλαγή της δομής των νοσοκομείων και η εκπαίδευση των ασθενών και η εκπαίδευση των πολιτών και η αυτενέργεια των πολιτών και η υπευθυνότητα των πολιτών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ΥΠΕ μας και οι διοικητές των νοσοκομείων, όλοι μαζί χωρίς, με πολύ λίγο συντονισμό με την έννοια του ασκώ συντονισμό, κατάφεραν και συνεργάστηκαν και δεν πέρασε ο ιός στο νησί. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Είπατε ότι θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν ασυμπτωματικοί ασθενείς στο νησί. Άρα αυτό σημαίνει ότι η μειωμένη διασπορά στην Κρήτη έχει και μία μειωμένη ανοσία στον πραγματικό πληθυσμό του νησιού. Ακριβώς. Αυτό είναι το ανάποδο συμπέρασμα, μάλλον η ανάποδη ανησυχία που έχουμε. Μπορεί να είμαστε καλά θωρακισμένοι σε αυτή τη φάση, αλλά είμαστε επίνωση. Δηλαδή δεν έχουν αρρωστήσει πάρα πολύ από τον πληθυσμό μας και όλοι είναι ευάλωτοι στον ιό όταν αυτός αποφασίσει να έρθει. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να μην χάσουμε αυτό που κερδίσαμε. Να δούμε τι κερδίσαμε μέσα από αυτή την ιστορία των δύο μηνών. Κερδίσαμε τη γνώση του πληθυσμού τι σημαίνει κοινωνική αποστασιοποίηση, social distancing. Αυτό οι πιο πολλοί το κατάλαβαν. Πας στις τράπεζες απ' έξω στα γκισέ, πας μέσα στα σούπερ μάρκετ που είναι ανοιχτά κτλ. Τους βλέπεις προσπαθούν να είναι μακριά ένας από τον άλλο, 1,5 μέτρο, 2 μέτρα. Αυτό είναι κέρδος, αυτό είναι κουλτούρα, καινούργια κουλτούρα διαβίωσης. Μάλιστα. Μέχρι να φύγει αυτό το κακό. Οι πολίτες λοιπόν έμαθαν αυτό. Οι γιατροί έμαθαν να ντύνονται, έμαθαν να προστατεύουν τον εαυτό τους, έμαθαν να αυτενεργούν σε δύσκολες συνθήκες, έμαθαν να αλλάζουν γρήγορα στρατηγικές, ναι. Έμαθαν καινούργια πράγματα, πίστεψαν και στον εαυτό τους. Κανένας γιατρός δεν προσβλήθηκε στην Κρήτη. Είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, ότι δεν υπήρξε διασπορά του ιού στους υγειονομικούς, γιατρούς, νοσηλευτές ή και διοικητικούς υπαλλήλους. Και αυτό είναι μια κατάκτηση που δεν την αναφέρουμε συχνά. Καλά κάνετε και τη λέτε. Για κοιτάξτε δίπλα στην Κύπρο. Είχαν πάνω από 1,000 κρούσματα. Είναι το περίπου ο ίδιος πληθυσμός με εμάς. Βεβαίως. Για κοιτάξτε στη Μάλτα, είχαν 800 κρούσματα. Εμείς είχαμε μόνο 15. Γνωρίζουμε ότι ένας ασθενής που θα νοσήσει, ένας πολίτης που θα νοσήσει από κορονοϊό, μπαίνει σε αυτή την καραντίνα των 14 ημερών. Για τους υγειονομικούς αυτή η καραντίνα είναι 7 ημερών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μετά τις 14 ημέρες για έναν πολίτη έχει απονοσήσει, εφόσον αυτό αποτυπωθεί και από τα τεστ. Και μετά τι γίνεται, κύριε Γκίκα? Αυτός ο ασθενής έχει αποκτήσει την πολυπόθητη ανοσία, άρα του δίδεται η δυνατότητα να λειτουργήσει και λίγο πιο ελεύθερα ως ασπίδα προστασίας άλλων πολιτών. Πολλές οι ερωτήσεις που βάλατε, να προσπαθήσουμε από την αρχή σιγά σιγά να τις Βεβαίως. Αποκωδικοποιήσουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε τον τρίτο μήνα της εμφάνισης αυτού του ιού και δεν ξέρουμε ούτε τα μισά από ό,τι έπρεπε να ξέρουμε γι' αυτόν. Είναι πολύ λίγο το χρονικό διάστημα και ο τρόπος με τον οποίο επιτίθεται ή ο οργανισμός απαντάει και τον σκοτώνει δεν είναι πολύ άγνωστος. Ξέρουμε αρκετά πράγματα, αλλά δεν τα ξέρουμε όλα.
Μέσα από αυτό το, μέσα από αυτή την τοποθέτηση ξεκινάει και το πώς βγάζουμε έναν άρρωστο ο οποίος έχει αρρωστήσει. Ο ΕΟΔΗ και οι υπόλοιποι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το ECDC, το CDC το Αμερικάνικο, προβλέπουν 14 μέρες και μετά τις 14 μέρες με δύο αρνητικά τεστ μπορεί να βγει στην κοινότητα ο άρρωστος. Ή αν δεν έχει τεστ, για τις χώρες που δεν έχουν τεστ, προβλέπουν την εξαφάνιση του πυρετού και, και του βήχα για τρεις συνεχείς μέρες συνεχόμενες, οπότε θεωρείται θεωρητικά ότι δεν μεταδίδει. Αυτό βέβαια δεν είναι πλήρως σωστό. Υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις και πολλές περιγραφές ανθρώπων οι οποίοι συνέχισαν να έχουν τον ιό, να σπέρνουν τον ιό και μετά από αυτό. Άρα αυτό ισχύει με διπλή ανησυχία για τους υγειονομικούς που έχει μπει το περιθώριο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των 7 ημερών, σωστά? Αυτό έγινε για τις περιπτώσεις τις οποίες είχαμε πολύ μεγάλη προσβολή υγειονομικών όπως στην Ιταλία και το σύστημα έπρεπε να προφυλάξει τους ανθρώπους που δουλεύουν. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε το ίδιο το σύστημα να το προφυλαχθεί. Οπότε μείωσαν, αν και νομίζω ότι τελευταία το έχουν ξαναυξήσει πάλι για τους υγειονομικούς στις 14 μέρες, που είναι και το φυσιολογικό. Ένα επόμενο ερώτημα που έρχεται από τηλεθεατές είναι αν λέει, παρά το γεγονός ότι 24 ημέρες η Κρήτη δεν έχει καταγράψει κρούσματα, εξακολουθούν στα νοσοκομεία της Κρήτης να έρχονται ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα. Ναι, έρχονται άνθρωποι που έχουν κάποια από τα συμπτώματα τα οποία... Τα βασικά συμπτώματα είναι ο πυρετός, ο βήχας, η καταβολή, τα ρίγη, η κοινάγχη κτλ. Όποιος λοιπόν έχει κάποια από αυτά τα συμπτώματα, που το έχουν πολλοί, γιατί δικαιούται ένας άνθρωπος να αρρωστήσει και από άλλα πράγματα. Βεβαίως. Μόνο αυτό. Λοιπόν, όποιος λοιπόν έχει πυρετό, κατά εξοχήν πυρετό και ξηρό βήχα, καμιά φορά μπορεί και όχι ξηρό, με φλέμμα, και καταβολή, και τώρα προστίθενται σιγά σιγά και άλλα συμπτώματα, όπως η αγευσία και η υποακουσία κτλ. Αυτοί είμαστε υποχρεωμένοι να τους ελέγξουμε για κοροναϊό για να μην διασπείρουν. Πόσα περίπου είναι κατά μέσο όρο, έτσι, κατά προσέγγιση, τα ύποπτα κρούσματα που έρχονται καθημερινά στα νοσοκομεία της Κρήτης? Σε όλη την Κρήτη δεν γνωρίζω, πρέπει να είναι στο δικό μας, έχουν μειωθεί τώρα τελικά και είναι 2, 3, 1. Αρχίζουμε σιγά σιγά και απελευθερώνουμε αυτά τα κομμάτια της καραντίνας που έχουν μικρότερη επίπτωση στη μετάδοση. Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ζητούμενο να νοσήσει και ένα μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού με ελεγχόμενο τρόπο, χωρίς τραγικές συνέπειες. Προστατεύουμε, κρατάμε λοιπόν το κλείσιμο στο σπίτι των περιστατικών και των ύποπτων, mm-hmm. τον περιορισμό των επαφών τους και από την υπόλοιπη κοινωνία κρατάμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ευάλωτοι. Μάλιστα. Τους μεγάλους ανθρώπους, αυτούς που έχουν... Όλους τους άλλους τους αφήνουμε σιγά σιγά να βγαίνουν έξω, γιατί αυτοί δεν κινδυνεύουν να κάνουν βαριά περιστατικά. Και πρώτον μπαίνουν τώρα μέσα οικονομικά, πολιτισμικά και τα λοιπά παράμετροι, οι οποίοι μας ευνοούν και την οικονομία και την κινητικότητα και χαλαρώνει η πίεση στο κοινωνικό σύνολο και τα λοιπά, και ταυτόχρονα αρχίζει σιγά σιγά να κτίζεται μια ανοσία. Κύριε Αγγίκα, αυτή η φάση λοιπόν... Ναι, ολοκληρώστε για να θέσω ένα δεύτερο ερώτημα. Αυτή η φάση λοιπόν λέγεται φάση περιορισμού και μέσα σε αυτή τη φάση θα μπούμε τώρα, απελευθερώνοντας σιγά σιγά κοινωνικές ομάδες. Αυτό έχει το εξής κίνδυνο. Πρέπει να ξέρεις αυτή τη φάση μέχρι που θα την αφήσεις, γιατί αυτή η φάση δεν είναι τζάμπα. Θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανεβαίνουν οι δείκτες της θνητότητας, των κρουσμάτων, της ανάγκης σε
για νοσηλεία. Για νοσηλεία και σε αναπνευστήρες. Εκεί θέλεις ένα σημείο στο οποίο θα πατάς το κουμπί και θα λες, οπ, εδώ τους ξαναμαζεύουμε τους νεαρούς της αυτής τα σχολεία. Άρα μπορεί να πάμε και σε ένα ελεγχόμενο lockdown ξανά δηλαδή. Έτσι προβλέπουν οι modelers για τη mitigation phase. Και για μέσα στο καλοκαίρι αυτό, κύριε καθηγητά. Και για όποτε να είναι. Άρα λοιπόν, πρέπει να έχουμε ένα σημείο κάτω από το οποίο θα ξαναμαζέψουμε κάποια από τα στοιχεία της απελευθέρωσης και ένα σημείο που θα τα ξαναμολύσουμε. Παραδείγματος χάρη, όταν στην Ελλάδα οι αναπνευστήρες πέσουν κάτω από 100, τότε απελευθερώνεις. Μάλιστα. Όταν ανεβούν πάνω από 400 ή 600, τότε ξαναμαζεύεις. Αλλά δεν είναι αναπνευστήρες ο δείκτης. Το βασικός δείκτης είναι τα περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού. Μάλιστα. Πόσα περιστατικά. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το έχουμε, γιατί δεν έχουμε ακόμα το σύστημα το οποίο θα κάνει την οροεπιδημιολογία, που θα το βρούμε αυτό. Γιατί τα kit τα οποία χρησιμοποιούν και τα λοιπά είναι αδύναμα πια. Δεν είναι αποτελεσματικά και βγάζουν πάρα πολλά ψευδόστατικά.